Γεια χαρά, Ντανίτο Γκρις, και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο εδώ στο κανάλι της κοινότητας. Παιδιά, είμαι ο Γιώργος και πάμε για άλλο ένα unboxing με το τελευταίο set, το Astral Radiance. Οπότε, χωρίς άλλη καθυστέρηση, Ντανίτο Γκρις, διαλέγω εσένα. Επιτέλους, παιδιά, επιτέλους ανοίγουμε πάλι για άλλη μια φορά το νεότερο set που κυκλοφορεί από την Pokémon Company και φυσικά το βίντεο αυτό είναι μια χορηγία για άλλη μια φορά του Mythic Vault. Μπείτε στο site του Mythic Vault, κάντε sign up γιατί μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό NIDOGREEK 5% για να έχετε 5% έκπτωση σε ό,τι προϊόν αγοράσετε. Θα βάλω το link για το συγκεκριμένο Elite Trainer Box κάτω στην περιγραφή για να μπορείτε κατευθείαν να πάτε να το βρείτε και να το αγοράσετε πριν να εξαντληθούν τα αποθέματα. Και παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τον Mythic Vault για αυτή του τη χορηγία. Αφήνω από κάτω και τα social media του Mythic Vault, YouTube και TikTok, γιατί παιδιά, σε πολύ λίγο καιρό θα ανοίγω και κάρτες Yu-Gi-Oh! Στο κανάλι, όχι αυτό, στο κανάλι του Mythic Vault. Οπότε κάντε subscribe και σε YouTube και σε TikTok για να με δείτε να ανοίγω άμα θέλετε και κάρτες Yu-Gi-Oh! One Piece, Magic the Gathering, Digimon και άλλα πάρα πολλά πράγματα που έρχονται σε εκείνο το κανάλι. Οπότε δεν χάνουμε την ευκαιρία. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά το Mythic Vault στη στήριξη και την εμπιστοσύνη που δείχνει και σε μένα και στο κανάλι και στην κοινότητά μας. Οπότε παιδιά, πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν καθυστερώ καθόλου για αυτό το unboxing. Όπως βλέπετε, έχουμε αλλάξει λίγο τα πράγματα. Έχουμε μια καινούρια κάμερα και πάμε να ξεσκίσουμε το κουτί σαν βάρβαροι. Σαν βάρβαροι, όπως έχω πει ξανά και ξανά σε αυτό το κανάλι, δεν κρατάμε τίποτα κλειστό. Οπότε να το, παιδιά, Elite Trainer Box, πάρα πολύ ωραίο Astral Radiance, το νεότερο set που έχει κυκλοφορήσει από την Pokémon Company. Και άμα θέλετε να δείτε τι πιστεύω προσωπικά, έχω κάνει review για το Astral Radiance. Άμα θέλετε να δείτε τι πιστεύω εγώ και ο School Trainer Nick, έχω βίντεο, το αφήνω πάνω, κάπου πάνω εκεί, από εκεί, από εκεί. Το αφήνω για να το δείτε αφού δείτε αυτό το βίντεο, για να δείτε αν αξίζει να πάρετε το Astral Radiance ή όχι. Για άλλη μια φορά έχουμε Elite Trainer Box. Για όσους είναι καινούργοι στο κανάλι, ένα Elite Trainer Box περιέχει 8 φακελάκια από Pokémon TCG και μάλιστα από το νεότερο set, το Astral Radiance, 65 σλιβάκια με τον Darkrai που είναι πάρα πολύ υπέροχο Pokémon, 45 Energy Cards, οδηγός πώς να παίξεις το παιχνίδι μαζί με τα νεότερα V-Star Mechanics και τα Radiant Mechanics, Rulebook για το TCG, 6 damage counter dice, τα ζάρια δηλαδή, και τα damage counters, φυσικά τα conditions, τα status condition markers, ένα νόμισμα και, παιδιά, ένα code card για να μπορέσετε να πάρετε τα υπέροχα αυτά σλιβάκια και το νόμισμα, νομίζω, στο Pokémon TCG online και προσεχώς στο Pokémon TCG live. Παρ' όλα αυτά, πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε να ανοίξουμε το box. Έχουμε μιλήσει ποιες είναι, έχουμε πει μάλλον ποιες είναι οι chase cards μου. Νούμερο 1 chase card από το Astral Radiance για εμένα είναι, παιδιά, τούτο εδώ, τούτο εδώ το μικρούλι, το Jirachi. Και νούμερο 2 chase card είναι από το Trainers Gallery, το οποίο είναι Natty. Εδώ είναι, παιδιά, δείτε τι καλύτερα, είναι η Misty η οποία είναι ξαπλωμένη στην παραλία μαζί με το Starmie. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, πανέμορφο να πούμε, πανέμορφο, πάρα πολύ μου αρέσει το κουτί το κατακόκκινο του Darkrai για το Astral Radiance και πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Για άλλη μια φορά μια πανδεσία από πράγματα, έχουμε τον οδηγό για το Pokémon TCG το παιχνίδι, το έχουμε ξαναπεί. Έχουμε τα πανέμορφα, πανέμορφα κόκκινα ζαράκια. Αυτά είναι τα damage counters, είναι για το παιχνίδι, είναι ελαφρώς κόκκινο ροζουλί. Και το dice, το ζάρι, πάμε να τα δούμε κανονικά, πάμε να τα δούμε κανονικά. Αυτά συνήθως θα κάνω giveaway, παρόλα αυτά πάμε να τα δούμε. Δείτε το, παιδιά, δείτε το ζάρι, είναι πανέμορφο με το σήμα εδώ του Astral Radiance. Πάρα πολύ ωραίο και γενικότερα όμορφο ζαράκι. Και τι άλλο έχουμε, τα damage counters τα οποία είναι καταπληκτικά. Οκ, ορίστε, τα βλέπετε, πάρα πολύ όμορφα. Ανοίγουμε, βγάζουμε εδώ το στήριγμα. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 φακελάκια. Για να δούμε, 1, 2, να δούμε τα art, να δούμε τα art θέλω. Αυτή τη φορά έχουμε 5 art και έχουμε Dialga Palkia,
πάρα πολύ όμορφα. Typhlosion, Decidueye και Samurott, τα τρία starters της Legends Arceus. Οπότε αυτά είναι τα pack cards που μπορείτε να βρείτε στο Astral Radiance, πάρα πολύ όμορφα. Εγώ θα πάρω το starter που είχα, παιδιά, Legends Arceus, αυτό εδώ το πανέμορφο Decidueye, θα το βάλουμε στην άκρη. Αυτό θα είναι το last pack μας και θα το δώσουμε εδώ στον Nido να το φυλάει. Nido, κράτα το, και τα υπόλοιπα τα βάζουμε στην άκρη για να τα ανοίξουμε με τεράστια χαρά. Συνεχίζουμε. Αυτά εδώ, παιδιά, είναι τα card dividers, είναι για να χωρίζεις την τράπουλά σου σε διάφορα κομμάτια ή τις τράπουλές σου μεταξύ τους, πάρα πολύ όμορφες, με τον Darkrai σκοτεινό μαύρο-κόκκινο και σε κόκκινο-μαύρο, πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η επιφάνεια, την κρατάμε στην άκρη και αυτό, όπως έχουμε πει. Energy cards για να μπορέσεις να χτίσεις τον deck σου. Έχουμε πει πολλές φορές, παιδιά, ότι τα Elite Trainer Box είναι ό,τι καλύτερο άμα θες. Είναι το starter pack μάλλον του player. Είναι πάρα πολύ καλά. Και φυσικά τα sleeves με τον Darkrai, πάρα πολύ όμορφα, ίδια με το με τα card dividers. Και παιδιά, εδώ πέρα έχουμε το V-Star symbol, το οποίο το γυρνάς γιατί το V-Star ability χρησιμοποιείται μία φορά. Και τα damage, τα condition markers. Συνεχίζουμε τώρα. Έχουμε το code card, το οποίο είναι για το game. Θα το αφήσω στην άκρη και θα σας το δώσω. Θα το αφήσω εδώ και θα σας το δώσω, παιδιά, με το πρώτο καλό pull. Πάμε να ξεκινήσουμε το unboxing. Έχω τρελαθεί. Λοιπόν, πρώτο μας pack, παιδιά, Typhlosion. Δείτε το έτσι και λίγο καλύτερα. Να το. Να το δείτε το και λίγο καλύτερα. Αυτή η μαγιά εδώ με την κάμερα πάνω, ό,τι καλύτερο, εδώ θα, παιδιά, μια χαρά θα είμαστε. Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε, παιδιά, είμαι ενθουσιασμένος. Πρώτη φορά ανοίγω Astral Radiance και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Οπότε ξεκινάμε. Και έχουμε. Έφυγε το πρώτο. Σας δίνω τον κωδικό, ναι, γιατί όχι, γιατί όχι. Πάρτε το κωδικό, ελπίζω να είναι τυχερός. Και 1, 2, 3 και 4 για το card trick. Για να δούμε, παιδιά, τι μπορεί να μας τύχει. Fire Energy, γουστάρω. Έχουμε λοιπόν Fire Energy, Unidentified Fossil, Dartrix, πάρα πολύ ωραίο, Drifflim, Ponyta, Rowlet, εδώ είμαστε, Rowlet, Bronzor, Ossawott, Hoothoot, Heavy Ball το reverse και ένα Braviary non-holographic, παιδιά. Δεν είχαμε κάτι σε αυτό το pack, παρόλα αυτά δεν πειράζει, τα αφήνουμε στην άκρη και συνεχίζουμε με δεύτερο pack, το οποίο είναι Samurott pack, fan favorite θα έλεγε κανείς το συγκεκριμένο Pokemon από τα Hisuian Forms, από τις Hisuian εξελίξεις των Starters. Εγώ θα διαφωνήσω, θα πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ το Decidueye. Βέβαια, ποιος είμαι να διαφωνήσω. Αφήνουμε στην άκρη το pack. Πάρτε, παιδιά, τον κωδικό. Ελπίζω να είναι τυχερός. Ξεκινάμε. 1, 2, 3 και 4 για το card trick. Πάμε! Πάμε! Lightning Energy, Purugly, Uxie, Energy Lotto, εδώ πρέπει να είμαι, αλλά ο Nidoqueak εμποδίζει, κάτσε, κάνουμε αλλαγή, αλλαγή παιχνιδιού, Energy Lotto, Petilil, Standler, συνεχίζουμε, Bergmite, Hippopotas, Cyndaquil, πάρα πολύ αγαπημένο starter το Cyndaquil και μου έλειπε και ένα, κάτσε να το αφήσω στην άκρη. Miss Magius στο reverse, μία από τις αγαπημένες μου κάρτες, σας το έχω πει στο art review που είχαμε κάνει με τον School Trainer Nick. Μία από τις αγαπημένες μου κάρτες, το Miss Magius και ένα Cleavor, η Aloy, παιδιά, Cleavor, το rare μας. Δεν είχαμε κάτι και σε αυτό το pack, δεν πειράζει, συνεχίζουμε με Dialga Pack, δείτε το, απλά δείτε το, είναι καταπληκτικό, είναι χάλια, είναι χάλια, όχι, σας μπέρδεψα, σάικ, είναι χάλια, παιδιά, γιατί είναι το Dialga άλογο, ποιος ήθελε να κάνει το Dialga
άλογο. Πρέπει να μιλήσουμε. Γιατί creators της Arceus κάνατε τον Dialga και το Palkia άλογα. Ήταν μια χαρά, δεν χρειαζόμασταν Origin Forms. Σταματήστε να μας χαλάτε τα παιδικά μας χρόνια. Και τώρα που τα είπα αυτά, πάμε να συνεχίσουμε με τον Dialga Pack του Astral Radiance. Ανοίγουμε το φακελάκι μας, ελπίζω τον Dialga να μας δώσει κάτι, γιατί έχουμε 2-2, όχι hit. Πάρτε παιδιά τον κωδικό, ελπίζω να είναι τυχερούλης. Και 1, 2, 3 και 4 για το card trick. Πολύ κακοκομμένη η πίσω-πίσω όψη της κάρτας, όπως βλέπετε, νομίζω το βλέπετε. Ναι, το βλέπετε, εδώ είσαι. Πολύ κακοκομμένη και εδώ, και εδώ, δυστυχώς. Αλλά δεν πειράζει, έχουμε Water Energy, Overquill που είναι η εξέλιξη του Quillfish, δεν μ' αρέσει, ο Kamado, Jubilee Village, Misdreavus, Barboats, Wind, Eevee, Heracross, Hisuian Avaluk το Reverse που μας έβγαλε την πίστη να τον νικήσουμε και Hisuian Overquill πάλι. Τι έγινε ρε, κάτσε. Τι έγινε, δύο φορές την ίδια κάρτα. Παιδιά, ναι, είναι διαφορετική κάρτα. Η μία είναι rare, δείτε το εδώ. Δείτε εδώ το αστεράκι δίπλα από το νούμερο. Η μία είναι rare, η άλλη είναι uncommon. Οπότε ακόμα δεν σας δίνω εδώ το φακελάκι. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να συνεχίσουμε με άλλο ένα βρωμοάλογο. Το Palkia σε άλογο ρε φίλε. Δηλαδή γιατί Pokemon Company, γιατί πραγματικά. Ανοίγουμε, δεν ξέρω γιατί το άνοιξα έτσι, δεν ξέρω πώς το άνοιξα έτσι, αλλά το αξίζει να χαθεί στον Κεάδα. Πάρτε παιδιά τον κωδικό, ελπίζω να είναι τυχερός για το Pokemon Trading Card Game. Και πάμε 1, 2, 3 και 4 για το Card Trick. Για να ειδούμε. Metal Energy, άντε πάλι το Overquill, ο Kamado πάλι, Noctowl του Ash, Cyndaquil, Pawind, το Μοκαζουκομίγια! Την κρατάμε, την κρατάμε, το Μοκαζουκομίγια. Hisuian Growlithe που δεν έχει κουρευτεί, Hisuian Voltorb, Rufflet, Κύρλια το Reverse, τι είναι αυτό, οκ, okay. Και το πρώτο μας V Pokemon, παιδιά, ένα Hisuian Lilligant με ένα εργοστασιακό error. Δείτε εδώ, κάτσε, δείτε εδώ, στο πόδι του, εδώ πέρα, έχει εργοστασιακό error. Το βλέπετε, αυτή η τελίτσα, αυτό το μαυράκι είναι εργοστασιακό error. Κατά τα άλλα, είναι πολύ ωραία κάρτα. Νομίζω αυτή μου την είχε πει και ο School Trainer Νίκο ότι θα είναι αρκετά καλή μαζί με τον Gardenias κάτι να παίζεται σε deck. Οπότε καλή, ok, την κρατάμε. Hisuian Lilligant. Εδώ παιδιά το σλιβάκι, σλιβάκια μπορείτε να βρείτε επίσης στο Mythic Vault, θα βάλω το link από κάτω. Και για τα σλιβάκια φυσικά, άμα δεν ξέρετε πώς να ξεκινήσετε μία συλλογή Pokémon, θα σας πρότεινα να πάτε να δείτε το βίντεο που έχω εδώ πάνω, θα το βάλω κάπου εδώ πάνω. Λοιπόν, είναι οδηγός, χορηγούμενος και αυτός από το Mythic Vault, που σας λέει ακριβώς πώς να ξεκινήσετε μία συλλογή Pokémon και έχει και giveaway, ακόμα τρέχει το giveaway, την άλλη εβδομάδα θα κληρώσουμε. Οπότε μπείτε, δείτε το βίντεο. Μετά αφού τελειώσει αυτό εδώ πέρα, θα το βάλω και από κάτω στην περιγραφή για να δείτε πώς να ξεκινήσετε μία συλλογή από κάρτες Pokémon. Λοιπόν, αφήνουμε και το Lilligant στην άκρη και πάμε να συνεχίσουμε. Βγάζουμε αυτά εδώ. Τι θα γίνει ρε φίλε, τι θα γίνει. Βασικά το Lilligant, άστο εδώ δίπλα μου, άστο εδώ δίπλα μου, είναι το πρώτο μας hit. Είναι το πρώτο μας hit. Συνεχίζουμε παιδιά, μας έχουν μείνει 3 φακελάκια συν το last pack. Οπότε πάμε με άλλο ένα βρωμοάλογο Palkia. Το οποίο το προηγούμενο ok, το προηγούμενο ok μας έδωσε ένα hit, μας έδωσε το πρώτο μας hit. Άντε να σας δώσω και τον κωδικό. Πάρετε τον κωδικό να πάρετε και τα packs σπίτι σας, να τα πάρετε στο Trading Card Game Online. Βασικά θα πάρετε ουσιαστικά τα σλιβάκια από το του Darkrai στο παιχνίδι. Θα μπορείτε δηλαδή να πάρετε αυτά εδώ τα πάρα πολύ όμορφα sleeves. Και για να δούμε τι θα βγάλουμε από εδώ. Έχουμε το code card, ο οποίος είναι εδώ. Πάρτε το παιδιά, πάρτε το.
Όπου μέχρι να συνηθίσω ότι πάνω κάμερα, 1, 2, 3 και 4, ου! 4 είναι το V-Star Code, οπότε νομίζω είμαστε ok τώρα. Ας το... Όχι. Δεν θέλω ρε φίλε. Λοιπόν, άστο. Άστο έτσι. Δεν θυμάμαι πως είναι το card trick όταν έχει αυτές τις κάρτες μέσα. Οπότε θα πάμε 3 στην αρχή. Αν είναι σωστά, δεν έχει energy. Δεν έχει energy όταν έχει τις V-Star κάρτες. Οπότε πάμε, παιδιά. Έχουμε Cricketun. Unidentified Fossil. Bronzong, το οποίο μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι αυτό που σας έλεγα, παιδιά, και στο... Πώς το λένε? Και στο review. Είναι πανέμορφο, μου αρέσουν πάρα πολύ τα χρώματά του. Δείτε το πως έτσι φοβερό είναι. Και ο... δεν είναι το Μοκαζουκομίγια ο creator του, δεν πειράζει. Πάμε να δούμε. Chatot, Psyduck, Drifloon, Sudogudo, Magnemite, Choi Reverse, ο ιδιοκτήτης του General Store στο Jublife Village. Και παιδιά, τελευταία κάρτα, Hisuian Lilligan V-Star. Αυτό το Elite Trainer Box είναι ό,τι καλύτερο για έναν που θέλει να ξεκινήσει το collecting και να χτίσει ένα deck, παιδιά. Γιατί Hisuian Lilligan V και Hisuian Lilligan V-Star τώρα τα έχουμε όλα μαζί. Μπορούμε να τα βάλουμε σε ένα deck μαζί. Δείτε το, παιδιά, πραγματικά απίθανο. Hisuian Lilligant V, Hisuian Lilligant V Star. Πάρα πολύ ωραίος ο συνδυασμός. Να τα και τα δύο. Δείτε το V Star, πάρα πολύ όμορφο. Το έβαλα στο sleeve βέβαια έτσι για να είναι προστατευμένο. Δείτε το, παιδιά, καταπληκτική κάρτα. Χαίρομαι πάρα πολύ που το τραβήξαμε. Οπότε έχουμε και V και V Star. Το ξέρω είναι περίεργο έτσι όπως σηκώνομαι, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ ικανοποιημένος από τα hit μας. Και τα δύο μας τα έδωσε ο Palkia, που τον γκράζαμε. Ακόμα θα τον γκράζω. Δεν σημαίνει ότι, ότι επειδή μου έδωσε τα pulls αυτά, δεν θα τον γκράξω. Και πάμε τώρα για το Dialga Pack, το οποίο ελπίζω να είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Για να δούμε τι θα έχει. Για να δούμε τι θα μας δώσει. Ναι, παιδιά. Πάμε. Έχουμε τον κωδικό. Πάρτε, ελπίζω να είναι τυχερούλιες. Και 1, 2, 3 και 4 για το card trick. Δεν έχουμε βγάλει ακόμα Trainers Gallery. Αλλά μην ανησυχείτε καθόλου, γιατί θα ανοίξουμε ένα ολόκληρο Booster Box το επόμενο Σάββατο. Και παιδιά, θα είναι Pack Battle το επόμενο Booster Box. Μείνετε συντονισμένοι, κάντε subscribe, χτυπήστε καμπανάκι για να δείτε ποιος θα είναι ο αντίπαλός μου στο επόμενο Pack Battle. Έχουμε Lightning Energy, Dark Patch, πάρα πολύ χρήσιμη κάρτα για το Pokemon TCG, Piloswine, Super Effective Glasses. Ποιος είναι αυτός? Cricketun, Stantler, Hisuian Quillfish, Scyther, Togepi, Hippopotas στο reverse και ένα Reggie Ice. Παιδιά, μπορείς να φτιάξεις καταπληκτικό deck με τα Reggie σε αυτό το set. Οπότε τσεκάρετε τα Reggies, τσεκάρετε το review που κάναμε με το School Trainer Nick. Σας λέει πληροφορίες πώς να χτίσετε ένα πάρα πολύ καλό deck με τα Reggie. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και τώρα πάμε για τελευταίο pack. Είναι Samurott, οπότε... ελπίζω να είναι πιο τυχερό. Και μετά έχουμε, παιδιά, αυτό είναι πρώτο τελευταίο pack. Ελπίζω να μας δώσεις κάτι για πρώτο τελευταίο pack. Και μετά, παιδιά, από το Samurott έχουμε το last pack μας με το ένα και μοναδικό DCGY, τον Robin, όπως τον ονομάσαμε στο παιχνίδι. Πάρτε, παιδιά, το code card. Ελπίζω να είναι τυχερό. Και έχουμε και λέμε 1, 2, 3 και 4 για το card, ρε φίλε. Αλήθεια, θέλω μια κάρτα από Trainers Gallery και μάλιστα να είναι η Misty, ρε. Πραγματικά αυτό θέλω, να είναι η Misty. Έχουμε Fighting Energy, Golduck, Grant, Hisuian Electrode, Glenyao, Swinub, Chatot, Ponyta. Πανέμορφη κάρτα. Δείτε την. Παιδιά, είναι πανέμορφη η κάρτα.
είναι μια common κάρτα η οποία είναι πανέμορφη. Δηλαδή αυτό, εγώ αυτό εκτιμώ πιο πολύ από μια οποιαδήποτε V-Star, Ultra Rare και τα σχετικά. Πιο πολύ εκτιμώ την τέχνη που πέφτει σε αυτές τις κάρτες που δεν θα τις δει τόσο πολύς κόσμος, δεν θα τις συλλέξει πολύς κόσμος. Αυτό εκτιμώ. Cricket Dot. Canceling Cologne, μια κολόνια, το reverse. Oh, και ένα Bastiodon, απλό holographic, παιδιά. Απλό holographic, δεν είχαμε κάτι ούτε εδώ πέρα. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να σ' ακουστούν τα τύπανα του πολέμου, γιατί έχουμε Last Pack Magic. Εδώ είναι Decidueye. Δώστε ένα φυλακή, Νίντο. Αυτό, παιδιά, το pack θα είναι το τέλος της γκίνιας για το last pack μας, γιατί έχουμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε last pack magic. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, δείτε το. Δείτε το Dartrix, παιδιά. Είναι πανέμορφο. Είναι πανέμορφο. Πάμε, παιδιά, να το ανοίξουμε. Έχουμε last pack magic θέλω, παιδιά. Δείτε τώρα, αν κάποιος έπαιρνε αυτό το Elite Trainer Box για να χτίσει deck και γενικά να μαζέψει resources για το deck του, θα ήταν ό,τι καλύτερο. Γιατί, παιδιά, πραγματικά έτυχε Lilligant V και Lilligant V Star, που είναι από μόνο του απίθανο. 4 για το card trick. Ναι, που λέτε, χτίζεις ένα πανέμορφο deck με αυτόν τον τρόπο. Και έχουμε Psychic Energy, Dartrix, Drifblim, Trekking Shoes, Teddy Ursa, Mantine, πανέμορφο, Scyther, Hisuian Basculin, Hisuian Voltorb, δώσε μας κάτι για το, από το Trainer Gallery, Cricketun, το Reverse και ένα Hisuian Avaluk, παιδιά. Δεν είχαμε κάτι, δυστυχώς, για Last Pack Magic. Παρόλα αυτά, είχαμε δύο πάρα πολύ ωραίες κάρτες, Hisuian Lilligant V και V-Star, πραγματικά όμορφες κάρτες, κάρτες οι οποίες είναι πολύ χρήσιμες για ένα deck, σε συνδυασμό ειδικά με το Gardenia's Grace, αν δεν κάνω λάθος, είναι η κάρτα που έχει βγει σε αυτό το set. Πάρα πολύ ωραίες κάρτες για το deck σας. Και, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Σας ευχαριστώ όλους εσάς που παρακολουθήσατε. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να σας άρεσαν οι αλλαγές που κάναμε. Τσεκάρετε μία κάτω στην περιγραφή για το Nidogrix Store να δείτε το merch μου. Να μπορεί να σας αρέσει κάτι και από εκεί. Μην ξεχάσετε να μου στείλετε fan mail, γιατί σε λίγο καιρό ανοίγω τα fan mail σας live. Έχω ήδη αρκετά fan mail στην άκρη και θέλω να μαζέψω λίγα ακόμα ώστε να τα ανοίξουμε όλα μαζί live. Ανυπομονώ. Παιδιά, like, subscribe, καμπανάκι των ειδοποιήσεων. Τσεκάρετε τα social media του Mythic Vault, γιατί θα ανοίξω εκεί και άλλες κάρτες πέρα από Pokemon και τις CG Games και Funko Pop και πάρα πολλά άλλα. Ήμουν ο Γιώργος και μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια!